είπαμε το μεξί για τον Μάου. Bueno, ένα πολύ καλό παιχνίδι από την πλευρά μας. Το αν το γκολ ήταν εντυπωσιακό, δεν ξέρω, αλλά ήταν ωραίο γκολ. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Τώρα, εγώ είχα βάλει γκολ και χάναμε 2-1, δεν θα είχε καμία σημασία. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, χάσαμε ευκαιρίες και για άλλα γκολ, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε παραπάνω γκολ. Αυτά. Πάμε και ένα σερί, έσπασε με το Μπάς Γιάννενα, τώρα παίζει με το Μπάς Γιάννενα. Έχει μια δύσκολη σειρά αγώνων, κύπελο, πρωτάθλημα, κύπελο, 5-6 αγώνες σε 15 μέρες. Σίγουρα τώρα εμείς θα πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και σε αυτό το παιχνίδι. Όπως είπατε, είναι πράγματι μετά ένα διάστημα δύσκολο. Σας λέω την αλήθεια ότι στο πρώτο παιχνίδι μπαίνεις μια χαρά, στο δεύτερο είσαι λίγο κουρασμένος, στο τρίτο πολύ κουρασμένος. Μετά από 10 μέρες ή 3 συνεχόμενα παιχνίδια, στο τέταρτο δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε πολύ σωστή αποκατάσταση. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τη διατροφή. Έχουμε ένα εκπληκτικό staff από γιατρό, τους μασέρ, τους γιατροφολόγους, όλα μας προσέχουν, δεν μας λείπει τίποτα. Συνεφώς πρέπει να είμαστε πολύ προσιλωμένοι στο στόχο μας, αυτά τα παιχνίδια, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία αρχίζουμε και ανεβάζουμε στο ΕΦΕΣ και πρέπει να πάρουμε αυτά τα μάτς. Η διαφορά βασικά φέτος είναι ότι εντάξει, αρχικά είμαι και εγώ το ίδιο έτσι έκπληκτος λίγο όπως είστε και εσείς, γιατί συνήθως δεν συνέβαινε αυτό. Τις προηγούμενες χρονιές, την προηγούμενη χρονιά που είχα πετύχει 7 γκολ, έπαιζα extreme, οπότε ήταν και πιο φυσιολογικό. Τώρα 6 γκολ ως τώρα σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό για μένα, βοηθάει την ομάδα. Πάντα σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά, ποιος είναι ο στόχος μου για το τέλος χρονιάς, πάντα στα παιχνίδια δεν ήμουν ποτέ πολύ κακός, προσπαθούσα να κρατήσω τη θέση μου. Γενικότερα, όχι μόνο τώρα, δεν τα φέρνω που παίζω να κρατήσω τη θέση μου. Να μην δημιουργήσω τη θέση μου, γιατί ουσιαστικά αμυντικός είμαι. Και από εκεί πέρα να βοηθήσω όσο μπορεί την ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα είναι ένα πιο περίπλοκο πέραγμα το γκολ, γιατί υπάρχουν πολλές συνθήκες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να πετύχεις ένα γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει βοηθηθεί η ομάδα, έχει πάρει και βαθμούς. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να σας υποσχεθώ κάτι για το μέλλον, κάποια γκολ. Σίγουρα όμως ότι θα δώσω τον καλύτερο μου δυνατό, τον καλύτερο μου εαυτό. Και από εκεί και πέρα, αν είναι καλό να πετύχουμε κάποια γκολ, σίγουρα είναι καλό γιατί βοηθάει, όπως είπα, και την ομάδα να πάρει βαθμούς.